Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι. Λοιπόν, πολλοί από εσάς μου ζητάτε να σας δείξω τα ελληνικά προϊόντα πόσο πουλούνται εδώ στον Καναδά. Τα προϊόντα που έρχονται από την Ελλάδα και πουλούνται εδώ, στα σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, πάμε σήμερα να δούμε τιμές. Δεν χρειάζεται να πούμε σε ποιο μαγαζί πήγα. Όλα περίπου ίδιες τιμές έχουν. Αποκλειστικά μόνο ελληνικά προϊόντα σήμερα στο βίντεο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα παξιμάδια Elite. 1,99, 1,37 σε ευρώ. Είναι το μικρό πακέτο. Εδώ έχουμε επίσης το μεγάλο πακέτο. Το μεγάλο πακέτο έχει 2,39, 1,64. Μετά έχουμε τα μπισκότα Παπαδόπουλος. 2,29, 1,57 ευρώ. Επίσης έχουμε μπισκότα Παπαδόπουλος με τη σοκολάτα πάνω. Αυτό έχει 3,99 το πακέτο. 2,74 ευρώ. Να πούμε ότι όπου είναι να μπει ΦΠΑ μπαίνει στο ταμείο. Ορισμένα τρόφιμα έχουν και άλλα δεν έχουν. Πάμε να δούμε τώρα σπανακόπιτα και τυρόπιτα. Χρυσή ζύμη και κασερόπιτα. 8,99. Ίδια τιμή έχουν και οι δύο. 6,17 ευρώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα κριτικά παξιμάδια. Η εταιρεία Δεμάνα έχει αυτά, έχει τα στρογγυλά, τα κανονικά ντακάκια. Αυτά όλα έχουν 5,99, 4,11 ευρώ. Πάμε τώρα να δούμε τα μέλια. Το μέλι αγιασμένο, 1 κιλό. Επίσης, χρυσή επιλογή, 1 κιλό. Και το 1+1, 1,5 κιλό και τα τρία έχουν ίδια τιμή, 20 δολάρια, 13,73 ευρώ. Λοιπόν, πάμε στους καφέδες. Εγώ δεν πίνω καφέ, άρα δεν έχω άποψη στην τιμή, αλλά Λουμίδης, 454 γραμμάρια, 13,99, σε ευρώ 9,60. Μετά έχουμε τον κλασικό Nescafé, ο οποίος έχει 14,95, 10,26 ευρώ. Νομίζω είναι 200 γραμμάρια αυτός. Τέλος πάντων, κάνει 50 ζεστούς καφέδες, λέει 200 γραμμάρια, ναι. Λοιπόν, δεν θα σας δείξω, αλλά οι ελιές Καλαμάτα έχουν 12,95 δολάρια το κιλό. Δηλαδή 8,89 σε ευρώ. Καλαμάτα, ελιές. Οι large, οι μεγάλες. 8,89. Δοδόνι φέτα έχετε? Πού? Από εδώ? Oh, you don't have δοδόνι. Okay. Ρώτησα για δοδόνι φέτα και δεν έχουν, άρα δεν μπορώ να σας δώσω τιμή. Λοιπόν, τα μακαρόνια Μίσκο, το νούμερο 10. Επίσης και τα άλλα νούμερα έχουν και για το παστίτσο. Όλα τα πακέτα τα έχουν 2,49. 1,71 ευρώ το πακέτο. Πάμε να δούμε τώρα τα προϊόντα 3α. Ρεβίθια, το μικρό σακουλάκι, 3,99, 2,74 ευρώ. 3α, ρεβίθια, μικρό σακουλάκι, 500 γραμμάρια, μισό κιλό. Ίδια τιμή έχουν και τα φασόλια. Λοιπόν, πάμε να δούμε το κάλας, το αλάτι. Το μεγάλο μπουκάλι. Το μεγάλο μπουκάλι. 750 γραμμάρια. 1,69. 1,16 ευρώ. Το μεγάλο μπουκάλι κάλα. Λοιπόν, νέα φυτίνη. Νέα φυτίνη. 6,99. 4,80 ευρώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το ελαιόλαδο. Αυτό που όλοι μου ζητάτε να σας δείξω. Λοιπόν, έχουν φέρει ντενέκες 275 δολάρια, 17 λίτρα. 17 λίτρα η ντενέκα. Αυτό το λάδι είναι από Αγία Τριάδα, λέει. 275 δολάρια, τα 17 λίτρα είναι 188 ευρώ. Μετά προχωράμε και έχουμε το λάδι Μινέρβα Χωριό. Αυτό είναι 3 λίτρα. Αυτό έχει 48,95. 33,58 ευρώ. Έχουμε λάδι από την Καλαμάτα. Νικόλος, αυτό το ντενεκάκι. Αυτό είναι 3 λίτρα. 3 λίτρα ήτανε και το άλλο. Λοιπόν,
και έχουν ίδια τιμή. Μετά έχουμε λάδι πάλι από την Αγία Τριάδα Ντενεκάκια, το οποίο είναι 3 λίτρα και αυτό και έχει την ίδια τιμή, 33 και 58. Επίσης να πούμε ότι έχουν και μπουκάλια, έχουν σε πιο μικρές ποσότητες. Λοιπόν, μετά έχουμε τα ποτά Lux, τα μεγάλα μπουκάλια. €1,99 για το μεγάλο μπουκάλι. 1,37 ευρώ το μεγάλο μπουκάλι Lux. Έχει και τα μικρά μπουκαλάκια. Δεν θα τα κοιτάξω αυτά. Αυτά σας τα δείχνω για να παίρνετε μία ιδέα το πόσο αγοράζει ο κόσμος εδώ στον Καναδά τα προϊόντα που έρχονται από την Ελλάδα. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, αγαπημένοι μου φίλοι. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε πάντα καλά. Γεια σας.